Δυνατά στο προσκήνιο βρίσκεται το μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την Κρήτη, η κατασκευή ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία, ενώ στο κάδρο των αυτοδιοικητικών, του τεχνικού κόσμου και των επαγγελματιών, πέρα από το ζήτημα των διόδιων, μπαίνουν και άλλα θέματα, όπως ποια θα είναι η τελική χάραξη, το συνολικό κόστος του έργου και για το αν υπάρξει εναλλακτική διαδρομή για όσους επιθυμούν να αποφύγουν τα διόδια στον ΒΟΑΚ. Η Κρητική δεν πρέπει να πληρώνουν διόδια. Γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τη μία Κρήτη, από το ένα άκρο της Κρήτης μέχρι το άλλο. Όποιος χρησιμοποιεί καθημερινά το οδικό δίκτυο της Εθνικής, το οποίο θα είναι με διόδια με βάση τις εξαγγελίες του, πρέπει να μπορεί να έχει έναν εναλλακτικό δρόμο, ένα εναλλακτικό δίκτυο, ούτως ώστε να γλιτώνει το καθημερινό τίμημα των διόδιων. Ως μια ιστορική ευκαιρία για το νησί μας, χαρακτηρίζει τα διαθέσιμα κονδύλια από την επιστροφή των κερδών των ελληνικών ομολόγων ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, Μιχάλης Χωραφάς, ο οποίος καλεί την κυβέρνηση να διαθέσει μέρος των χρημάτων αυτών για τις όριμες σχεδόν μελέτες, ώστε να κατασκευαστούν τμήματα του ΒΟΑΚ. Αναφέραμε συγκεκριμένα ποια τμήματα έχουν αδειοδοτική οριμότητα, δηλαδή ποια έχουν ήδη λάβει έγκριση περιβαλλοντικών όρων και υπάρχει ρεαλιστική δυνατότητα σε 10 με 15 μήνες να έχουν οριστικές μελέτες ώστε να δημοπρατηθούν. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει άμεση απορρόφηση αυτών των κονδυλίων που είναι ένα πραγματικό δώρο, είναι μια ιστορική ευκαιρία για την Κρήτη. Θα ήθελα να ξεκαθαριστούν δύο πράγματα. Εάν θα υπάρχει εναλλακτική λύση ώστε να έχουμε δύο δρόμους. Το ένα δίκτυο το οποίο δεν θα επιβαρύνει το πολίτης, ας είναι το υφιστάμενο, και η καινούργια χάραξη με τα διόδια. Η τοποθέτηση διόδιων μας βρίσκει σύμφωνος μόνο σε έναν ΒΟΑΚ με νέα χάραξη και ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού αυτοκινητόδρομου, τονίζει η εθελοντική ομάδα SOS ΒΟΑΚ, καλώντας τους βουλευτές να απαιτήσουν νέα χάραξη. Όσον αφορά το κομμάτι των διόδιων, σε ένα οδικό δίκτυο το οποίο έχουμε θρηνήσει τόσα θύματα δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Όμως ένας αυτοκινητόδρομος με ασφαλές προδιαγραφές με νέα χάραξη σε αυτό το κομμάτι και με μια ημερομηνία λήξεως όσον αφορά το κομμάτι των διόδιων εκεί πέρα θα το υποστηρίξουμε. Προτάσεις για το ΒΟΑΚ απέστειλε προς τον Υπουργό Υποδομών το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης με τον Μιχάλη Χωραφά να αναφέρεται σε σχεδόν όριμες μελέτες, οι οποίες θα πρέπει, όπως είπε, να προχωρήσουν παράλληλα με τον συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης. Είναι τρεις μελέτες, οι οποίες είναι σε πολύ όριμο στάδιο, Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, Καλό χωριό Γέφυρα Φρουζή και Γέφυρα Φρουζή, παράκαμψη Παχιά Σάμου, Καβούση. Αν υλοποιηθούν αυτά τα έργα θα έχουμε καινούριο σύγχρονο δρόμο σε συνεχή ενιαίο έργο 66 χιλιόμετρων από την Νεάπολη ως τη Σιτία.